Έξω από το Δημαρχείο συγκεντρώθηκαν σήμερα καθαρίστριες που εργάζονται σε σχολεία του Δήμου Λαρισαίων, ζητώντας να πληρωθούν τα δεδουλευμένα 4 μηνών που τους οφείλονται. Καθαρίστριες, δεν σκύπουν το κεφάλι, μαζί με το λαό, μαζί μαζί κεφάλι. Το αύριο Τετάρτη που θα έχουν επιδοθεί τα εξώδικα στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Λαρισαίων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου, θα ξεκινήσει η επίσκεψη εργασίας, δηλαδή η αποχή από το έργο της καθαριότητας των σχολείων. Δεν μας λέει τίποτε η Δημοτική Αρχή για το πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα σχολεία. Δηλαδή για την ταμπακέρα δεν λέει απολύτως τίποτα. Ο Δήμος Λαρισαίων από τη μεριά του υποστηρίζει πως έκανε και εξακολουθεί να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να πιέζει συστηματικά για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έχουν δίκιο που τα βάζουν με το Δήμο, λέει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δράσεων Σπύρος Μπαρμπούτης. Η κληρονομιά αυτή την εποχή έχει καθυστερήσει από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, γι' αυτό και οι εργαζόμενοι έκαναν τη διαμαρτυρία τους, αλλά αναφερόμενοι στο Δήμο Λαρισαίων προφανώς γνωρίζουν ότι δεν έχουν δίκιο. Την αντίδραση του Συλλόγου Δασκάλων προκάλεσε η καταγγελία του Σωματείου Καθαριστών και Καθαριστριών πως συναδελφοί τους τρομοκρατούνται προκειμένου να μην προβούν σε κινητοποιήσεις από γαλαζοπράσινους διευθυντές σχολείων. Οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων είναι εργαζόμενοι, δεν υπέγραψαν καμιά σύμβαση και δεν τρομοκρατούν και δεν εκβιάζουν κανένα εργαζόμενο. Μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια που είχαν τη διαχείριση των οικονομικών, πλήρωναν τις καθαρίστρες την ώρα τους και πολλές φορές από την τσέπη τους. Γι' αυτό μερικοί εκπρόσωποι εργαζομένων πρέπει να είναι προσεκτικοί στα λόγια τους.